Θεωρώ ότι κάποιοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν με αυτόν τον αρνητικό τρόπο δεν διάβασαν καν το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Ίσως να γνώριζαν ένα παλαιότερο σχέδιο νόμου του 1979, που εκείνο είχε πολύ ακραίες θέσεις. Σε τι αναφέρεστε? Τι εννοείτε? Ποια από τις τοποθετήσεις θεωρείτε ότι είναι έξω από το πνεύμα του νομοσχεδίου? Μα δεν είδατε ότι υπήρχε μια κοινή γραμμή σε όλες τις τοποθετήσεις? Σαφώς. Δεύτερον, η Εκκλησία αυτό που είπε σε αυτή την παράγραφο που διαβάσατε, mm-hmm. και πολλά άλλα στοιχεία θετικά έχει μέσα το κείμενο, mm-hmm. είναι ακριβώς αυτή η έννοια του Ευαγγελικού μηνύματος. Η Εκκλησία δεν λέει απλά «σε ανέχομαι», αλλά «θυσιάζομαι για σένα». Mm-hmm. Και επιπλέον λέει ότι ελεύθερος δεν είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης ή βίας των άλλων για να διεκδικήσει την ελευθερία του. Αλλά ελευθερία είναι να σέβομαι τον άλλον όπως είναι και επιπλέον να παρετούμε από τη διεκδίκηση οποιοδήποτε δικαιώματός μου από αυτόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια κοινωνία. Αλλιώς δεν μπορεί να διατηρηθεί ούτε η κοινωνική συνοχή ούτε η ενότητα, αν δεν μάθουμε ο ένας να θυσιάζεται για τον άλλον. Και αυτό λέει ακριβώς. Και ο ένας να αποδέχεται τον άλλον. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει θυσία και προσφορά. Και όπως ο ίδιος επιλέγει να είναι. Ξέρετε, το λάθος σήμερα είναι ότι κινούμεθα σε κάποια όρια κοσμίκευσης και λαϊκισμού και θεωρούμε ότι το να αγωνίζομαι να πείσω τον άλλον και να του αλλάξω τον τρόπο ζωής του έτσι όπως εγώ το θέλω, αυτό είναι μια θετική αντιμετώπιση mm-hmm. του άλλου. Mm-hmm. Διότι τον κάνω καλύτερο ή πιο ηθικό. Το πρόβλημα όμως του Ευαγγέλου είναι ακριβώς αντίθετο. Θυσιάζομαι εγώ για να πείσω τον άλλον ότι πρέπει να γίνει καλύτερος. Πάντως τοποθετήθηκε και ο κύριος Μπαλτάκος πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες. Εκείνος μίλησε ουσιαστικά για ποινικοποίηση της γνώμης. Φοβάμαι βέβαια ότι το διαβάζει αντιστρόφως. Ναι, το διαβάζει όμως αντιστρόφως, φοβάμαι, από ό,τι το διαβάζουμε εμείς. Πώς ακούσατε τις τοποθετήσεις? Ποινικοποίηση της γνώμης. Ναι, βέβαια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα μπορεί ο κύριος Μπαλτάκος αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιον εκπροσωπεί, αλλά δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία. Αυτό είναι χρήσιμο που το εξηγείτε. Το δεύτερο είναι τι είπα να πει ποινικοποίηση της γνώμης. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει ποινικοποίηση κανένας πράγματος. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι οι συγκεκριμένοι ιεράρχες με τις ανακοινώσεις μήπως είχαν και κάποια πολιτική καθοδήγηση που τους οδήγησε να τις εκδώσουν? Δεν το ξέρω αυτό. Ίσως μπορεί να διαφανεί στο μέλλον, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να υπάρχει στο τεσού όλης αυτής της κίνησης. Mm-hmm. Θέλω όμως να πω ότι είναι λίγο οξύμορο να υπάρχουν εκκλησιαστικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως υπόρτη παρόλ του κ. Μπαλτάκου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Υπάρχει μια σχέση, μια σύνδεση εκεί, ίσως. Καταλαβαίνω, ότι διακρίνετε κι εσείς. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, τουλάχιστον τα πρόσωπα τα οποία εμφανιζόμαστε ότι εκπροσωπούμε ένα θεσμό και εκφράζουμε μια συνείδηση, όπως είναι η Εκκλησία ενός λαού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποινικοποίηση της γνώμης. Τι σημαίνει ποινικοποίηση της γνώμης για την Εκκλησία? Η Εκκλησία δεν φημώθηκε όταν υπήρχε αμφισβήτηση της δημοκρατίας στη χώρα μας και όταν υπονομεύτηκε ο ρόλος της. Σε ένα κράτος πλέον δημοκρατικό μπορούμε να μιλάμε για ποινικοποίηση της γνώμης της Εκκλησίας ή των εκκλησιαστικών προσώπων? Πάντως, αν νομίζω αυτό... ότι κινδυνολογούμε φτιάχνοντας ψεύτικες καταστάσεις που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Πάντως, αν αυτό που... ή δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αφήσω τον εαυτό μου να σκεφτεί τι μπορούν να εξυπηρετούν αυτές τις καταστάσεις. Αν αυτό πάντως που σκέφτεστε ή πιθανώς σκεφτόμαστε ή σκέφτεται κάποιος, ότι μπορεί να υπάρχει εκεί μια διασύνδεση του κυρίου Μπαλτάκου με κάποιους ιεράρχες ή τέλος πάντων εκεί μια... μοιράζονται, φαίνεται, μια γνώμη, αυτό είναι πιθανό να επηρεάζει και τα πολιτικά πράγματα. Άρα εκεί παίρνει άλλου τύπου διαστάσεις. Και προσθέτω και κάτι άλλο στο συλλογισμό. Διότι πολλοί μίλησαν για φόβο της Εκκλησίας, η οποία οδηγεί επανειλημμένος σε πάγωμα του αντιρατσιστικού ένα νομοσχεδίου. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι κάποιοι φοβούνται ότι όλες αυτές οι ακραίες φωνές που ακούγονται έχουν και μια πολιτική υποκίνηση από ακραίες μορφές πολιτικού λόγου, όπως είναι, ας πούμε, η Χρυσή Αυγή. Είναι λοιπόν στο χέρι όλων αυτών να βγουν και να αποδείξουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή και από την άλλη όμως είναι και ευθύνη της Εκκλησίας τέτοια φαινόμενα να όσο μπορεί πιο γρήγορα να τα απομονώνει, διότι φανταστείτε τώρα... Η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται δύο για να υπάρξει αυτός ο διάβλος. Έτσι. Δεν γίνεται μόνο με τη μία πλευρά. Για να επικοινωνήσουμε εμείς οι δύο πρέπει να το θέλουμε και οι δύο. Του κοινωνικού σώματος να συνδεθεί η Εκκλησία με
με ακραίες λογικές τύπου άχρηστης αυγής. Αλλά ξέρετε ότι η Εκκλησία πάντα, όταν αποφαίνεται επισήμως και δια του συνοδικού της οργάνου, mm-hmm. ποτέ δεν φτάνει στα άκρα και ποτέ δεν έφτασε στα άκρα και μέσα στην ιστορία ακόμα, mm-hmm. αλλά διατήρησε μια γραμμή αυτή την οποία υπαγορεύει το Ευαγγέλιο και οι πατέρες της Εκκλησίας, και που είναι αποφελία του ποιμνίου μας. Γιατί αυτό είναι το κριτήριό μας. Σε σχέση με τις γενοκτονίες, γιατί αυτό είναι, συζητήσαμε μέχρι τώρα το ένα κομμάτι του αντιρατσιστικού. Πριν πάμε, τον κύριο Δήμου πριν πάμε στις γενοκτονίες, ωραία. Έχουμε τον πολύ γνωστό συγγραφέα και φιλόσοφο, τον κύριο Νίκο Δήμου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κύριε Δήμου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ακούτε... Δεν κατάλαβα γιατί εγώ έχω σχέση με τις γενοκτονίες. Όχι, δεν με για τις γενοκτονίες. Ακούτε μια πολύ